επειδή υπάρχει μια φημολογία έξω ότι ο Δήμος μας διέγραψε ένα εξαιρετικά μεγάλο ποσό στα νερά και ότι αυτό δεν έπρεπε να γίνει, θα μου επιτρέψετε να διαβάσω μια επεξηγηματική αναφορά του τμήματος σύνδρευσης για το θέμα αυτό. Αναφέρομαι σε πρόσφατη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 12 Απριλίου του 2022, που μεταξύ των διαγραφών ή των διορθώσεων σε βεβαιωτικούς καταλόγους σύνδρευσης αποχέτευσης που κατά καιρούς κάνει νομίμως, και το τονίζω, νομίμως ο Δήμος μας, υπήρχαν κάποια μεγάλα ποσά τα οποία δημιούργησαν την αίσθηση ότι έτσι, πώς να πω, χωρίς αξιολόγηση και χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον διαγράψαμε αυτά τα ποσά. Και επειδή αυτό βγήκε δειλά-δειλά προς τα έξω, είμαστε υποχρεωμένοι και εγώ προσωπικά σαν πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής να δώσω προς το Συμβούλιο, αν και πολλά μέλη του Συμβουλίου γνωρίζουν τι έγινε, να δώσω τις εξηγήσεις που είναι απαραίτητες. Μπορώ, Πρόεδρε, να συνεχίσω? Ναι. Πώς λέτε, τον γρηγορότερο, κύριε Γαλλή. Ναι, θα προσπαθήσω. Κατά την τελευταία συνεδρίαση της ομάδας εργασίας για την εξέταση των αιτήσεων που αφορούν σε διαγραφές χρεών οφειλετών από λογαριασμούς σύνδρευσης αποχέτευσης, σε ορισμένες περιπτώσεις προτάθηκε η διαγραφή μεγάλων οφειλών λόγω η επεξήγηση της διαγραφής ήταν λάθος πληκτρολόγηση της ένδειξης στο πρόγραμμα. Αυτή ήταν η αιτιολογία. Πώς και η υπηρεσία ίδρυψης εξηγεί πώς προκύπτουν τέτοια σφάλματα. Για την έκδοση των λογαριασμών ίδρυψης και αποχέτευσης, ο Δήμος χρησιμοποιεί την ηλεκτρονική εφαρμογή πληροφορικής software της εταιρείας Egritos Group Παύλα Συνεργασία ΑΕ. Οι ενδείξεις των υδρομέτρων μεταφέρονται σε πίνακες από τους καταμετρητές του Δήμου στα γραφεία της υπηρεσίας στη Λευκάδα, στον Ιδρύ και στη Βασιλική. Εκεί οι υπάλληλοι του Δήμου καταχωρούν, πληκτρολογούν δηλαδή, τις τελευταίες μετρήσεις κατανάλωσης για κάθε καταναλωτή. Το τονίζω, τις τελευταίες μετρήσεις κατανάλωσης για κάθε καταναλωτή. Υπάρχουν περιπτώσεις σφαλμάτων πληκτρολόγησης με αποτέλεσμα να εκδίδονται σφαλμένοι λογαριασμοί. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι χρεώσεις, όπως ξέρουμε όλοι, διορθώνονται κατόπιν ενστάσεων από τους καταναλωτές ή τη διαπίστωση από την υπηρεσία. Και ο Δήμος μας και η παρούσα Δημοτική Αρχή έχει συγκροτήσει μια επιτροπή η οποία εξετάζει τις ενστάσεις και αιτήσεις αυτές, τις επεξεργάζεται και με βάση την πρόταση που κατατίθεται από την υπηρεσία ίδρυψης λαμβάνει τις ανάλογες αποφάσεις. Το αποτέλεσμα και η εισήγηση αυτής της επιτροπής, όπως ξέρετε, εισάγεται στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία είναι αρμόδια για τη διαγραφή τέτοιων περιπτώσεων χρεών. Στην περίπτωση εσφαλμένης καταχώρησης, όπου πληκτρολογείται νέα ένδειξη χαμηλότερη της προηγούμενης, τότε συμβαίνει το εξής. Η ηλεκτρονική εφαρμογή της σύνδρευσης είναι προγραμματισμένη έτσι ώστε να θεωρεί ότι καταναλώθηκε νερό έως το μέγιστο, έως την οροφή του υδρομέτρου, το οποίο εκεί μηδενίζεται και εν συνεχεία προσθέτει και τη νέα κατανάλωση από το 0 έως την τελευταία μέτρηση. Παραδείγματος χάρη, έστω ότι η προηγούμενη ένδειξη του καταναλωτή ήταν 5.000 κυβικά μέτρα και ότι η τελευταία μέτρηση είναι 5.060 κυβικά μέτρα. Η πραγματική κατανάλωση, δηλαδή χρέωση, είναι 60 κυβικά μέτρα. Αν ο χειριστής
πληκτρολογήσει κατά λάθος 506 παραδείγματος χάρη κυβικά μέτρα αντί για 5060, δηλαδή παραλείψει το 0 από λάθος, τότε η εφαρμογή θα χρεώσει κατανάλωση, προσέξτε αυτό το σημείο, από το 5000 έως το 9999, όπου τερματίζει το ρολόι και επιπλέον μετά θα έρθει να καταγράψει και την ποσότητα από το 0 έως τα 506 κυβικά που πρέπει να γραφτούν. Δηλαδή θα χρεωθεί ποσότητα 9.999 μείον 5.000 που ήταν η πρώτη ένδειξη συν 506 που είναι η καινούρια ένδειξη ίσον 5.505 κυβικά μέτρα και μάλιστα και μάλιστα σε κλίμακα αυτό, διότι υπάρχει μια κλιμακωτή χρέωση στα νερά. Η μέγιστη ένδειξη υδρομέτρου, η οροφή δηλαδή, ποικίλει, και πάλι σας παρακαλώ προσέξτε, ανάλογα με τον τύπο μετρητή που έχει καταχωρηθεί για κάθε καταναλωτή. Δηλαδή υπάρχουν υδρόμετρα που τερματίζουν στα 9.999 κυβικά, αλλά υπάρχουν και υδρόμετρα που τερματίζουν στα 99.999 κυβικά. Οπότε σε περιπτώσεις εσφαλμένης πληκτρολόγησης δημιουργούνται και ανάλογα σφάλματα. Και στο σημείο αυτό αναφέρομαι στα 99.999 κυβικά ενός υδρομέτρου, διότι υπάρχει διαγραφή ποσού από τον κατάλογο που δημιούργησε και αίσθηση στη Δημοτική Ενότητα Λευκάδας 49.720 ευρώ. Κατά την τελευταία λοιπόν συνεδρία του αρμόδιου οργάνου διαπιστώθηκαν 2-4 περιπτώσεις στη Δημοτική Ενότητα Λευκάδας που αντιστοιχούν σε διαγραφή ποσού 72.645,76 ευρώ μη πραγματικής κατανάλωσης και 9 περιπτώσεις πάλι μη πραγματικής κατανάλωσης στην Δημοτική Ενότητα Απολωνίων. Πώς θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα? Η Υπηρεσία Ίδρευσης έχει ζητήσει από την εταιρεία που προμηθεύει και υποστηρίζει την ηλεκτρονική εφαρμογή ίδρευσης να εμφανίζεται ένα σχετικό μήνυμα σφάλματος στην οθόνη του χειριστή όταν γίνεται λάθος πληκτρολόγηση. Επίσης εξετάζει την ηλεκτρονική καταγραφή των υδρομέτρων από τους καταμετρητές με τη χρήση φορητών tablet, που σημαίνει ότι οι μετρήσεις θα μεταφέρονται αυτόματα στην εφαρμογή ίδρευσης με σύνδεση του tablet στον υπολογιστή και έτσι θα αποκλείονται οι πιθανές εσφαλμένες καταγραφές. Και αναφέρομαι λοιπόν σε λάθος πληκτρολόγηση η οποία διέλαθε της προσοχής του υπαλλήλου που πληκτρολόγησε πρώτον, και δεύτερον αναφέρομαι σε ποσά τα οποία είναι πλασματικά, δεν έχουν καμία σχέση με κατανάλωση, και το τονίζω αυτό να ακουστεί και από τους ακροατές που παρακολουθούν τη συνεδρίαση. Δεν έχουν καμία σχέση με πραγματική κατανάλωση νερού. Είναι πλασματικά νούμερα της μηχανοργάνωσης. Νομίζω μετά από αυτές τις διευκρινήσεις έχει δοθεί η δέουσα απάντηση. Και αν υπάρξει ερώτηση ή κάτι, είμαστε εδώ μαζί με τον συνάδελφο αντιδήμαρχο, τον κύριο Σκληρό, ο οποίος προεδρεύει στην Επιτροπή Εργασίας, που εισάγει το θέμα στην Προεδρική Επιτροπή, για να δώσουμε απαντήσεις. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την ανοχή σας.